Άμα δεν ακούσεις και τις δύο πλευρές. Ακριβώς. Να καλησπερίσουμε τηλεφωνικά τον πρόεδρο των αστυνομικών υπαλλήλων Θεόδας, τον κύριο Μαυράκη. Καλησπέρα, πρόεδρε. Καλησπέρα και σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Βρεθήκατε και Καρπενήσι, αλλά είχατε συνάντηση και με τον αρχηγό. Υπήρξαν κάποια αποτελέσματα συγκεκριμένα? Καταρχάς, θα ήθελα να πω ότι χαιρετίζουμε σαν Ένωση την πρωτοβουλία του κυρίου αρχηγού, την οποία έχει αναπτύξει το τελευταίο χρονικό διάστημα, να επισκέπτεται τις διευθύνσεις αστυνομίας ανά την επικράτεια, διότι τονώνει το ηθικό των συνάδελφων με αυτή την κίνηση και ακούει από κοντά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι συνάδελφοι αναδιεύσεις αστυνομίας, προσπαθώντας όσο μπορεί να βρει τις αντίστοιχες λύσεις. Συναντήθηκε μαζί σας δηλαδή, κύριε Μαυράκη? Είχατε την ευκαιρία να του τα πείτε? Βεβαίως είχαμε την ευκαιρία. Είχαμε την ευκαιρία και στο Καρπενήσι να τα πούμε με τον κύριο αρχηγό. Οφείλω να ομολογήσω ότι ανταποκρίθηκε στα ζητήματα που του θέσαμε. Ένα εξ αυτών ήταν η αναδιοργάνωση των υπηρεσιών της Διεύθυνσης Αστυνομίας της Θεότητας σύμφωνα με το σχέδιο, το οποίο, την πρόταση της Ένωσης την οποία έχουμε υποβάλει, την οποία την βρήκε ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα και μάλιστα δεσμεύτηκε ότι δεν θα διαφέρει σε μεγάλο βαθμό από την πρότασή μας το τελικό σχέδιο. Μιλάω για το οργανόγραμμα των υπηρεσιών. Ναι. Την οργανική δύναμη δηλαδή των υπηρεσιών, την οποία είχαμε προτείνει, αν θυμάστε, τον Αύγουστο του 2016. Σε επιμέρους ζητήματα τοπικού ενδιαφέροντος ήταν θετικός, σε αρκετά εξ αυτών βρήκαμε λύση. Ένα ύπερο ζήτημα ήταν ο επαναπροσδιορισμός του σχεδίου φύλαξης, φρούρησης, να το πούμε, μάλλον όχι φρούρησης, φύλαξης των φυλακών Δομοκούς, το οποίο ήταν θετικός να γίνει ένας επαναπροσδιορισμός του σχεδίου. Σε γενικές γραμμές ήταν σε πολύ θετικό κλίμα η συνάντησή μας και βρήκαμε ανταπόκριση στα ζητήματα που του θέσαμε. Να τα βρείτε και πρακτικά, φαντάζομαι, είναι το... Εκκρεμεί βέβαια να δοθεί αυτά που υπήρξε δέσμευση να γίνουν και πράξη. Θεωρούμε όμως, επειδή γνωρίζουμε τον κύριο αρχηγό χρόνια, ότι δεν μπαίνει στη διαδικασία δεσμεύσεων αν δεν είναι πρόθυμος να τις υλοποιήσει. Το έχει αποδείξει σε βάθος χρόνου από όταν ήταν επιτελάρχης. Πολύ ωραία δηλαδή. Πολύ ωραίες εξελίξεις είχαμε. Βεβαίως θεωρώ ότι μας βρίσκουν σε ικανοποιητικό. Κύριε Μαυράκη, οφείλω να ομολογήσω ότι σπάνια σας ακούω έτσι. Είσαστε διεκδικητικοί συνολικά έτσι και από τότε που αναλάβατε εσείς και νωρίτερα. Είστε διεκδικητική συνδικαλιστική ομάδα και χαίρομαι να ακούμε και χαιρόμαστε κι εμείς να ακούμε ότι αιτήματα δίκαια υλοποιούνται. Φαντάζομαι ότι το εννοείται ότι άκουσε ο αρχηγός, έτσι. Ό,τι σας μεταφέρω είναι η πραγματικότητα. Και εμάς μας χαροποίησε, γι' αυτό χαιρετίζουμε και την απόφαση του αυτή. Βεβαίως υπάρχουν ζητήματα που εκκρεμούν, όπως είναι η ελλείψη σε υλικοτεχνικό εξοπλισμό. Υπάρχουν ζητήματα όμως τα οποία ξεπερνούν την αρμοδιότητα του κυρίου αρχηγού, καθώς όπως κατανοείτε ο προϋπολογισμός είναι ελληματικός. Τα έχουμε πει πολλές φορές. Αυτόν τον ελληματικό προϋπολογισμό του 1,5. Άμα μπορούν να υλοποιηθούν αυτά που πιστεύετε ότι μπορούν να υλοποιηθούν, είναι καλές εξελίξεις. Ακριβώς. Αυτό που μας χαροποιεί είναι ότι σε αυτά τα οποία είναι υλοποιήσιμα έδειξε ανταπόκριση, ήταν θετικός και από την ενημέρωση που έχω βέβαια και από έτερες ενώσεις στις οποίες είχε επισκεφτεί ο κ. Αρχηγός, υπήρξε ήδη ανταπόκριση για ζητήματα που είναι υλοποιήσιμα. Ξαναλέω, για θέματα τα οποία μπορούν να δουν. Ωραία. Θα τα δούμε πόσο θα εφαρμοστούν. Σας ευχαριστούμε, πρόεδρε. Καλό βράδυ. Να είστε καλά. Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ για τον χρόνο.